Ένας άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τη χοροδία του από το παραλίμνη της Κύπρου για να μας θυμίσει στις εκδηλώσεις της άλωσης της Τριπολιτσάς είναι ο κύριος Σταύρος Παπαλουκάς, ο πρόεδρος της χοροδίας Μελιζόνας του παραλιμνίου της Κύπρου. Γεια σας. Γεια σας. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε στις εκδηλώσεις με την παρουσία σας. Δική μας η τιμή που μας προσκαλέσατε και συμμετέχουμε στους εορτασμούς με το δικό μας το πρόγραμμα. Ύστερα από μια πετυχημένη εκδήλωση με τις παιδικές χοροδίες του Παραλιμνίου και της Τρίπολης το περασμένο καλοκαίρι στην Κύπρο, ήρθατε κι εσείς και με την παιδική αλλά και με την χοροδία των μεγάλων φυσικά που εκπροσωπείτε. Να μας πείτε κι εσείς δύο λόγια για τη δικιά σας τη χοροδία, πότε δημιουργήθηκε, τα άτομα. Αδέρφια δεν είμαστε, αφού έχουμε να αδελφοποιηθεί, πρέπει να υπάρχουν οι δεσμοί πλέον, οι αδελφικοί. Πράγματι, φιλοξενήσαμε και εκεί τα δικά σας τα παιδιά και ήταν υπέροχα. Η χοροδία μας ιδρύθηκε εδώ και 23 χρόνια. Είναι μεικτή χοροδία, τετράφωνη και προοδεύει στο χοροδιακό τραγούδι. Ασχολείται με πολλά είδη, από κλασικό μέχρι καντάδες, μέχρι ελαφρό ελληνικό και ό,τι άλλο και ξένο και χριστουγεννιάτικο που κάναμε το δικό μας, τη δική μας τη συναυλία τη χριστουγεννιάτικη. Ιδιαίτερα όμως κάνουμε, οργανώνουμε ένα αναδιετία φεστιβάλ χοροδιών, μάλιστα παλιότερα που ήταν η καιρή ακόμα πιο καλή και δεν υπήρχε η οικονομική κρίση, διήμερο φεστιβάλ. Και καλούσαμε σύνολα από την Ελλάδα αλλά και από τις χώρες της Ευρώπης. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.